Εδώ βλέπετε το ξύρισμα που είναι γνωστό στους κύκλους των ψαροτοφυκάδων ως το ξύρισμα σαν τον κόλλο της μαϊμούς. Προφανώς είναι για να μην μπαίνει νερό στη μάσκα, γιατί δεν έχουμε αρκετά γένια. Και τώρα θα δείτε λίγο και το σωστό αμάξι του ψαροτοφυκά, που πηγαίνει εκεί που δεν πηγαίνουν τα αγροτικά. Αλλά αυτός δεν έχει καταλάβει ότι δεν έχει ούτε αγροτικό ούτε τσιπάκι. Και όπως βλέπετε του έχει αλλάξει λίγο τον αδόξαστο, και για να πάει στο σημερινό του ψάρεμα πρέπει να το φτιάξει. Γιατί άμα δεν το φτιάξει δεν γίνεται, ακουμπάει αυτό που βλέπετε εδώ. Το βλέπετε, αυτό είναι το σωστό αμάξι του ψαροτοφυκά. Σήμερα έχουμε 1,5 βαθμό Κελσίου, 5 μποφόρ βορείο, βόρειο, βασικά βορειοδυτικό, κλασικά για τη Σάμο. Και πάμε να βρούμε ένα ψαράκι. Κάναμε σαν καινούρια με το tie up. Και πετάξαμε τα περιτά κομμάτια της μάσκας. Βαθμή Κελσίου. Και κάνει κρύο. Είναι το κλασικό τραγουδάκι που ακούμε όλο το καλοκαίρι που λέει δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα και έχει το χειμώνας, παιδιά. Και δεν το βάζουμε αυτό το τραγουδάκι. Και ξέρουμε γιατί το βάζουμε. Εμείς που ψαροτοφυκάδες πηγαίνουμε με 2 βαθμούς Κελσίου και η ώρα είναι 10 και 10. Μείον μισό βαθμό Κελσίου. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Υπολόγιζα επειδή πάμε στο νότιο κομμάτι του νησιού ότι θα ανέβει η θερμοκρασία και βλέπω ότι πέφτει. Ελπίζω όταν πλησιάσουμε τη θάλασσα να ξανανεύει λίγο. Γιατί δεν θέλω να δείξω το κολαράκι μου με μείον στον αέρα, δεν θα ήθελα. Αυτά. Θέλω να κλάψω. Α, επίσης θέλω να πω για τα νέα παιδιά που σκέφτονται να πάνε στην επαρχία να δουλέψουν, να το κάνουν. Γιατί η Αθήνα είναι λίγο σκατά και δεν ξέρω πραγματικά τι μας προσφέρει πλέον. Είμαι από την Αθήνα και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι μας προσφέρει πλέον. Οπότε καλό να το σκεφτείτε, παιδιά, γιατί η επαρχία μπορεί να σας προσφέρει αυτό το θέμα. Σε καθημερινή βάση, όχι 2 ώρες από το σπίτι μας, ξέρω εγώ, να πάμε μια πάρνηθα. Εμένα η αλλαγή που έκανα πάντως από Αθήνα προς επαρχία με έχει ανταμείψει πραγματικά. Και επειδή πάμε πολλά, πάμε να κάνουμε φουτιά.